Πώς να μην γίνεις μπακαλιάρος όταν κάνεις δίαιτα. Που σημαίνει τι, πώς να κρατήσεις τις μύες σου όταν είσαι σε δίαιτα. Είσαι έτοιμος, πάμε να ξεκινήσουμε. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να διατηρήσεις τους μύες σου ή ακόμα και να τους χτίσεις όταν κάνεις γράμμωση. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι που ταλαιπωρεί πολλούς από εμάς και κυρίως τους άντρες και ειδικά όταν κάνεις καιρό γυμναστική, γιατί λες, σε τρώει το γαμό, το λες, ρε φίλε, κάνω τόσο καιρό την τίμια, την εργατική, τη δουλειά. Τόσο καιρό δηλώνω το παρόν στο γυμναστήριο. Αλλά δεν βλέπω το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί όταν πάω να κάνω δίαιτα, χάνω όλες μου τις μύες. Τόσο καιρό δούλευα για να τους αποκτήσω. Τώρα με ένα τρίμηνο τους χάσω. Πώς θα το κάνουμε να μην συμβεί αυτό, πώς θα το αποτρέψουμε αυτό. Λοιπόν, θα σου πω σε αυτό το βίντεο. Όμως, πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή αν δεν έχεις κάνει ήδη. Γιατί είναι ο ευκολότερος τρόπος για να κάνεις ένα six-pack και να είσαι και τούμπανο και να είσαι και six-pack με φυσικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να πάρεις αναβολικά, δεν χρειάζεται καν να κάνεις δίαιτα ή οτιδήποτε. Απλά κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Και αν δεν με πιστεύεις, απλά τσέκαρε τις μαρτυρίες από κάτω. Αμέτρητα τα σχόλια των ανθρώπων που απλά έχουν κάνει σώμα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν κάνει τίποτα. Το καλαμπούρι στην άκρη. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Το βασικό πρόβλημα των ανθρώπων όταν κάνουν γράμμωση και χάνουν τις μύες τους είναι ότι κάθονται και κάνουν γυμναστική για γράμμωση. Λες και υπάρχει κάτι τέτοιο. Γυμναστική για καύση λίπους. Λες και υπάρχει κάτι τέτοιο. Παιδιά, στο γυμναστήριο πάμε για να χτίσουμε μυϊκή μάζα. Βάρη, αντιστάσεις κάνουμε για να χτίσουμε μυϊκή μάζα. Τελεία και παύλα. Εντάξει. Δεν κάνεις κάμψεις δικεφάλων για να κάψεις λίπος από το δικέφαλο, δεν κάνεις κοιλιακούς για να κάψεις το σωσίβιο, δεν κάνεις πόδια για να γραμμώσεις τα πόδια σου. Δεν πάει έτσι, έτσι. Το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορείς να κάψεις λίπος τοπικά. Και τώρα, θα μου πεις θέλω να κάψω παραπάνω θερμίδες. Κοίταξε. Το να κάνεις 12 ή 15 επαναλήψεις δεν έχει καμία διαφορά στις πόσες θερμίδες σκες. Εάν κάνεις χαζά πράγματα όπως να κάνεις μικρά διαλύματα και να κάνεις πολλές επαναλήψεις, 20. Και να πηδάς από τη μία άσκηση στην άλλη. Έχω δει να ανάμεσα στα σετ να κάνουν γύρους στο διάδρομο. Απλά τρέχουν γύρω-γύρω. Okay, ναι, θα κάψεις θερμίδες παραπάνω. Πόσες όμως, 100, 150, άντε 200 με το ζόρι. Αλλά ποιο είναι το κόστος ότι θυσιάζει όλη σου τη μυϊκή μάζα. Γιατί αυτό που κάνεις εξ αρχής, το ίδιο στις γυμναστικές που κάνεις εξ αρχής, δεν το κάνεις πια. Οπότε αυτό που σου δώσε τη μυϊκή μάζα, αφού σταματάς να το κάνεις, σταματάς να έχεις και τη μυϊκή μάζα. Εντάξει. Δεν σου φαίνεται λογικό? Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις δουλειά και να παίρνεις το μισθό σου και μετά να σταματήσεις να πηγαίνεις δουλειά, να παραιτηθείς και να κάθεσαι σπίτι και να είσαι έκπληκτος που δεν έρχονται πια λεφτά στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Εντάξει, είναι ακριβώς το ίδιο. Αφού σταματάς να κάνεις αυτό που σου δίνει τη μυϊκή μάζα, θα σταματήσεις να έχεις μυϊκή μάζα. Ειδικά στη γράμμωση. Γιατί στη γράμμωση είναι τότε που χρειάζεται να τα κάνουμε full σωστά όλα για να διατηρήσουμε όλη μας τη μυϊκότητα. Οπότε, αν χρειάζεται μία φορά να τα κάνεις σωστά όλα και να κάνεις πραγματικά προπόνηση για αύξηση όγκου όταν είσαι στον όγκο, πρέπει να το κάνεις 10 φορές καλύτερα όταν είσαι στη γράμμωση και όχι απλά να κάνεις προπόνηση για γράμμωση. Τι κάνουμε όταν πάμε στο γυμναστήριο? Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη δύναμή μας, προσπαθούμε να αυξήσουμε κιλά. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό και δεν είναι τόσο εύκολο όσο όταν τρώμε περισσότερο και δεν μας νοιάζει τόσο η γράμμωση, έτσι. Αλλά και πάλι γίνεται. Πάλι κρατάμε μεγάλα διαλύματα, πάλι φροντίζουμε να έχουμε ποιοτικά σετ και πάλι δεν κάνουμε skip τα πόδια. Εντάξει, γυμνάζουμε πόδια, παιδιά. Το α και το μ, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κάνεις γυμναστική για όγκο όταν είσαι σε γράμμωση. Και να μην κάνεις χαζομάρες για να κάψεις 100 θερμίδες παραπάνω. Αυτές τις 100 θερμίδες θα φορτίζεις να φας μια μπανάνα λιγότερη, εντάξει, και θα τις κάψεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ πιο εύκολο να φας, να ξέρεις τι να φας, να φας τις θερμίδες σου και να σου okay σε αυτό και μετά να κάνεις την προπόνηση για όγκο και να μην σε νοιάζει η θερμίδα που θα κάψεις την προπόνηση, παρά να θυσιάσεις τον όγκο σου και να κάνεις κουταμάρες στο γυμναστήριο και απλά να φας, ξέρω, μια-δύο μπανάνες παραπάνω, να είσαι λίγο πιο λάσκα στη διατροφή σου. Εντάξει, οπότε είσαι full σωστός, full focus στη διατροφή και στο γυμναστήριο πάλι είσαι focus στο να αυξήσεις μυϊκή μάζα. Εντάξει, ελπίζω να το έκανα αρκετά κατανοητό, να το βίδωσε στον εγκέφαλό σας. Δεν υπάρχει προπόνηση για γράμμωση. Εντάξει. Και εγώ παλιά πήγαινα στο γυμναστήριο, full πιτσιρικάς τώρα, μου λέει ο γυμναστής τι θες, για όγκο ή για γράμμωση προπόνηση. Για γράμμωση λέω εγώ, μου βάζε 15 παραλήψεις. Παιδιά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει, βγάλτε το από το μυαλό σας. Μια και καλή. Τέλος, πρέπει να πεθάνει. Για πάντα. Τώρα, πάμε στα επόμενα δύο tips. Μέσω της διατροφής πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Δεν πρέπει να κόψουμε full δραστικά τις θερμίδες. Εντάξει, το άλλο λάθος που κάνει ο κόσμος. Πατάει
Λάζαρ Αντζέλοφ cutting diet. Πώς γράμμωσε ο Σπαλιάρας για το ρόλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Πώς γράμμωσε ο Τάδε για το ρόλο. Παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και οι επαγγελματίες bodybuilders, την τελευταία εβδομάδα της γράμμωσής τους ή τον τελευταίο μήνα της γράμμωσής τους, τρώνε 500 θερμίδες γιατί κατεβαίνουν σε αγώνες. Έτσι, δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτούς. Δεν έχεις εσύ καμία σχέση με αυτούς. Εντάξει, αυτός μπορεί να θέλει να κατέβει 5% λίπος. Εσύ θες να είσαι 9-12% λίπος. Δεν έχεις εσύ καμία σχέση με αυτόν. Και δεν χρειάζεται προφανώς να έχεις ένα τόσο δραματικό, μια τόσο δραματική δίαιτα, γιατί δεν έχεις κάποιο ρόλο σε μια εβδομάδα. Έτσι. Εσύ θες να πετύχεις ένα αποτέλεσμα σε ένα τρίμηνο. Οπότε για ποιο λόγο να φας 500 θερμίδες, μόνο κότα και αγκούρι, ας πούμε, για να χάσεις γρήγορα. Και γιατί να χάσεις γρήγορα. Εντάξει. Οπότε το μεγάλο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι να αντιγράφει τέτοιου είδους δίαιτες από famous celebrities και τέτοια, όπου συνήθως είναι πάρα πολύ στερητικά και αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν χάνεις πάρα πολύ γρήγορα, τι γίνεται, χάνεις και μυϊκή μάζα. Εντάξει, ένας τρόπος να καταστρέψεις όλη τη μυϊκή μάζα είναι να κάνεις πολύ στερητικές και πολύ ζώρικες δίαιτες. Τώρα να μου πεις, έρχεται ο άλλος, εγώ είμαι στρατιώτης, πες μου να φάω λάσπη, θα τη φάω. Οκ. Αλλά πρέπει να φας σωστά, πρέπει να φας αρκετή ποσότητα, αλλιώς θα χάσεις όλη τη μυϊκή μάζα. Εντάξει, τέλος πάντων, πάει και αυτό στην άκρη. Πάμε στο επόμενο που είναι πιο να φας αρκετή πρωτεΐνη. Okay. Αρκετή πρωτεΐνη τι σημαίνει? Σημαίνει περίπου 100 με 150 γραμμάρια την ημέρα, που σημαίνει τι? Σημαίνει συνολικά μισό κιλό κρέας, άπαχο, σε δύο γεύματα έστω, το μισό πιάτο ξέρω εγώ να είναι ένα κρεατικό, ξέρω εγώ, ή κρεατικό ή ψάρι ή κάτι που να έχει πρωτεΐνη όπως γιαούρτι, αυγά κλπ. Έτσι, θα μου πεις πάλι, πάμε να αντιγράφουμε τη διατροφή του Ρόκη, ο οποίος τρώει 500 γραμμάρια πρωτεΐνη. Τρώει ένα κοτόπουλο σε κάθε γεύμα. Okay, και αυτό είναι υπερβολή, και είναι τσάμπα θερμίδες, οι οποίες γίνονται λίπος και δεν σε ωφελούν πουθενά. Εντάξει. Και στην πρωτεΐνη που θα πάρεις, υπάρχει μια χρυσή τομή, ούτε πάρα πολύ μας βολεύει, γιατί θα γίνει λίπος και παραπάνω θερμίδες χωρίς λόγο, και πολύ λιγότερη πάλι δεν μας βολεύει, γιατί θα κάψει μυϊκή μάζα. Εντάξει. Οπότε, αυτά είναι τα τρία tips. Ένα, δεν κάνουμε χαζές προπονήσεις. Συνεχίζουμε την προπόνηση για με αυτή που μας έδωσε τους μύες μας εξ αρχής, δηλαδή προπόνηση για όγκο. 2. Δεν κόβουμε full θερμίδες και το κάνουμε όσο πιο μεθοδικά γίνεται για να πετύχουμε το αποτέλεσμα στο τρίμηνο και όχι στη μία εβδομάδα. Okay. Και 3. Έχουμε αρκετή πρωτεΐνη στα γεύματά μας. Και εφόσον τα κάνεις αυτά, θα είσαι μια χαρά. Θα οδεύεις προς την επιτυχία. Τώρα, στη δίαιτα ξεφουσκώνουμε λίγο. Είναι λογικό αυτό. Όταν τελειώσει η δίαιτα, αν το παίξεις σωστά, στη φάση που θα συντηρήσεις το βάρος σου σε χαμηλό ποσοστό λίπους, τότε θα ξαναφουσκώσεις λίγο. Γιατί μέσα στους μύες έχουμε γλυκογόνο, έχουμε νερά, τα οποία όταν μειώνουμε το φάι, τις θερμίδες, τους υδατάνθρακες και αυτά, ξεφουσκώμε λίγο, ξεφουσκώμε. Δεν είναι κάτι κακό, είναι εντελώς φυσιολογικό. Δεν σημαίνει ότι έχασε τη μυϊκή σου μάζα. Εντάξει. Με το που φας ένα-δύο γεύματα λίγο πιο μπαμπάτσικα, μία-δύο μέρες φας λίγο πιο normal και δεν είσαι τόσο σε γράμμωση, αμέσως θα γεμίσεις το σώμα σου, φλέβες και δεν ξέρω εγώ τι, και θα γίνει αυτό το μπαλάρισμα που λέμε. Έτσι. Οπότε μη σε αγχώνει και καθόλου αυτό. Απ' την άλλη, πολλοί αυτό που παθαίνουν είναι ότι μικραίνουν. Εντάξει. Μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά και πάλι να μικραίνουν. Γιατί αυτό που είχες δεν ήταν μυς, ήταν λίπος. Απλά είχε πάει στα σωστά σημεία το λίπος και νόμιζε ότι είναι μυς, αλλά είναι λίπος. Εντάξει, πολλοί δεν μπορούν να γραμμώσουν γιατί δεν μπορούν να κοιτάξουν την πραγματικότητα στα μάτια ότι το μισό από αυτό που έχεις, φίλε, δεν είναι μυς, είναι λίπος. Έτσι. Οπότε, με το που χάσουν αυτό το λίπος που είναι πάνω στο μη, λένε «Α, χάνω μυες, σταματάω». Εντάξει, και αγχώνονται και σταματάνε τη γράμμωση. Αν κοιτάξεις την αλήθεια στα κατάμουτρα, δηλαδή εφόσον κάνεις αυτά τα τρία, εφόσον είσαι okay με το να ξεφουσκώσεις λίγο προσωρινά, από εκεί και πέρα, ό,τι χάσεις είναι λίπος. Δεν είναι μυς. Ναι, θα μικρύνει το χέρι σου, θα γίνει μισό το χέρι σου, θα γίνει εσύ μισός. Ναι, οκ. Okay. Ή γράμμωσε, ή πάρ το απόφαση και δες την αλήθεια κατάμουτρα και πες, οκ, θα μικρύνω, θα φορέσω αντί για large blues, θα φορέσω medium. Δεν έγινε και κάτι. Ή απλά μείνε έτσι όπως είσαι και μην εξελιχθείς ποτέ. Εντάξει. Οπότε, αυτά ήταν τα tips μου και συμβουλές μου για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Μπορείς αυτό το like, αυτή την εγγραφή. Αν θες να δεις πως έχασα εγώ 10 κιλά λίπους και το σωσίβιο σε 3 μήνες, πάτα το link κάτω στην περιγραφή ή δες κάποιο από τα προτινόμενα βίντεο όπως η καλύτερη δίαιτα για γράμμωση για παράδειγμα, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Εντάξει, αυτά για την ώρα. Peace out!